Εντάξει, ακόμα είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, είμαστε μόλις στη δεύτερη εβδομάδα. Όλα βαίνουν καλώς, μπορώ να πω. Είμαστε όλες, έχουμε την υγεία μας, προσπαθούμε όλες για το καλύτερο και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος βλέπουμε πολύ νεαρές παίχτες σε σχέση με άλλα χρόνια. Νομίζω ότι ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει κατά πολύ. Πραγματικά με χαροποιεί εμένα το γεγονός αυτό. Και ένα από τα σημαντικότερα που θέλουμε για αυτήν τη χρονιά να τα πάμε καλά, ώστε να υπάρξει και μια συνέχεια για αυτές τις παιχτρίες, για τις πιο νεαρές. Υπάρχουν κάποιες χώρες που ακόμη δεν ξέρουμε σε τι επίπεδο βρίσκονται. Σίγουρα χρόνο με χρόνο οι ομάδες αλλάζουν. Παίχτριες φεύγουν, παίχτριες έρχονται. Στην ουσία, ακόμη δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχει και το scouting. Θα τα μελετήσουμε, θα τα δούμε αναλόγως. Αλλά έχω μια θετική ενέργεια για το τούρνο αυτό. Περιμέναμε 2 χρόνια για να γίνει αυτή η διοργάνωση στη χώρα μας. Βέβαια, με τον κορονοϊό δεν μπορέσαμε πέρσι να δεν κατέστη δυνατόν. Το περιμένουμε πώς και πώς. Για κάποιον αθλητή να παίζει για την πατρίδα του, στην πατρίδα του, με τον κόσμο δίπλα του, νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μακάρι να παρευρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο και να προωθηθεί περισσότερο η γυναικεία καλαθοσφαίρα.